Για μήνε οι αξιωματικοί της Οικονομικής Αστυνομία είχαν γίνει η σκιά του κυκλώματος και παρακολουθούσαν κάθε κίνησή του, προσπαθώντας να εντοπίσουν τα στοιχεία για να σχηματίσουν την ογκοδέστατη δικογραφία για τι παράνομες συνταγογραφήσει που ζημίωναν τον ΕΟΠΗ. Αποκαλύπτει η διάλογη για το πως καθημερινά οι κατηγορούμενοι συνταγογραφούσαν σε άμμικα δαπών και μάλιστα ανασφάλιστον ή ακόμη και έγκλειστον στις φυλακές. Για τηλεφωνικά μα σου δώσω κανένα δύο άμκα να μην να το φτιάξει. Είμαστε εντάξει. Τώρα, αυ τώρα αυτή, τώρα, τη στιγμή, οκ. Okay. Πες ότι θα το ξαναγράψουμε μερικέ φορέ επίτηδε με διάγνωση πόνου για να φανεί ότι είναι για πόνο και όχι για επιληψία. Για να φανεί ότι το παίρνει για πόνου, κατάλαβα. Γενικό ιατρό που κατοικούσε στο εξωτερικό προκάλεσε ζημιά ύψου 3 εκατομμυρίων ευρώ στο Νεοπί, ενώ εξήγαγε από την Ελλάδα και πολλούσε στην Κύπρο το σκεύασμα ο Ζεμπίκ σε περίοδο που αυτό ήταν σε έλλειψη στη χώρα μα. Ε, το μόνο καλό είναι ότι ταξιδεύω, πηγαίνω Ελλάδα, παίρνω κανένα φάρμακο από εκεί, το φέρνω εδώ. Δηλαδή αυτή ο Ζεμπίκ κάνει 105 ευρώ. Εγώ τη δίνω 100 ευρώ. Έχει και συμμετοχή 25%, ένα 50 ας πούμε θα το βγάλω. Μάλιστα. Πρόκειται για δύο εγκληματικέ οργανώσεις. αποτελούνταν από γιατρούς, φαρμακοποιούς, ιατρικού επισκέπτε, αλλά και υπαλλήλου φαρμακευτικών εταιριών. Ανάμεσα στου κατηγορούμενου, ένα μεευτήρα γυναικολόγο που συνταγογραφούσε δερματολογικά και μειοσκελετικά σκευάσματα, ενώ εξέδιδε συνταγέ και σε άμκ Αναμένουμε αφενό μεν τη δικαιοσύνη να κάνει το δικό τη έργο. Και εμεί, εφόσον μα εγχειρηθούν τα ονόματα αλλά και εκείνα τα στοιχεία τα οποία χρειάζονται, θα κάνουμε άμεσε ενέργειε για τι πειθαρχικέ διώξει. Σε βάρο των 16 συλληφθέντων, ο εισαγγελέα άσκησε ποινική δίωξη για 8 κακοργήματα, μεταξύ των οποίων σύσταση εγκληματική οργάνωση.